Μπορεί στο θυμικό των φιλάθλων και ειδικά τη συντριπτική πλειονότητα, εκείνων που επέμειναν εδώ και πολύ καιρό στην ανάγκη αποχώρηση τη οικογένεια Χριστοβασίλη, η ανακοίνωση για την παραχώρηση τη ΠαΕ να σε με θετικό τρόπο, ωστόσο, αφενό είναι πρόωρο να διαφανώνουν οριστικέ εξελίξει και αφετέρου. Υπάρχει στη μέση και η ομάδα που δίνει το δικό της αγώνα για την παραμονή στην κατηγορία. Οι προϋποθέσεις για την προσπάθεια αυτή βέβαια ήταν έτσι και αλλιώς λιγοστές και δύσκολες. Οι ελπίδες παραμονής επίσης λίγες, όμως από την τρίτη με την ανακοίνωση για την απόφαση των Ιών Χριστοβασίλη να αποχωρήσουν από τον Μπάς, προκλήθηκε ένα ακόμη πιο βαρύ κλίμα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το πόσο θα επηρεαστούν οι παίκτε και η τεχνική ηγεσία από τι εξελίξει είναι κάτι που θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο στο Ηράκλειο το Σάββατο, όπου ο ΠΑΣ αντιμετωπίζει τον Όφη. Η λογική όμω λέει πω οι επιδράσει δεν θα είναι θετικέ. Άλλωστε, περισσότερε από μία αναφορέ στην ανακοίνωση παραπέμπουν σε παρέτηση τη διοίκηση από τη μάχη τη παραμονή. Παρότι στο τέλο γίνεται λόγο για τη συνέχιση τη προσπάθεια. Ενδέχεται βέβαια ο Παναγιώτη Χριστό Βασίλης να έχει ήδη μιλήσει με το ποδοσφαιρικό τμήμα και να παρήχε τι διαβεβαιώσει που θα έπρεπε να είναι αυτονόητε. Καθώ στην περίπτωση που δεν βρεθεί ενδιαφερόμενο αγοραστή, η ομάδα θα μείνει στο κενό. Στο μέτωπο του ενδιαφέροντο για το πακέτο των μετοχών τη οικογένεια, οι πληροφορίε είναι συγκλίνουσε ω προ το ότι εκδηλώνεται ενδιαφέρον από διάφορου, όπω η περίπτωση του Χαντιντάγκη, που τόνισε ότι παρακολουθεί τι εξελίξει στον Πα. Κάποιοι εκ των οποίων όμω και ειδικά εκείνοι που επιλέγουν να μιλούν δημόσια γι' αυτό, μάλλον το κάνουν για επικοινωνιακού και όχι για ουσιαστικού λόγου. Από την άλλη, πληροφορίε του Ιωάννη Νατιβία αναφέρουν πω η οικογένεια έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση εδώ και λίγε ημέρε με ενδιαφερόμενο, χωρί να υπάρχει συμφωνία, αλλά και χωρί το όνομα του να έχει αποκτήσει δημοσιότητα. Ένδειξη προφανώ ότι το ενδιαφέρον του είναι αληθινό και όχι πλασματικό. Η πίεση πάντως που ασκείται στην πόλη προς την ΠΑΕ και ενώ έχει ήδη ανακοινώσει τις προθέσεις της δεν εξυπηρετεί σε κάτι τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς ανεξάρτητα από την άποψη που μπορεί οποιοδήποτε να έχει για την οικογένεια Χριστοβασίλη, ακόμη και σήμερα όχι μόνο διοικεί την ΠΑΕ αλλά είναι και αυτή που θα επιλέξει το διάδοχό της. Επομένως υπό αυτήν την έννοια είναι και οι εγγυητέ μιας καλής διάδοχης κατάστασης για να μην μπει ο ΠΑΣ σε περιπέτειες.